Με πρωτοβουλία της Λαϊκής Συσπήρωσης μαζευτήκαμε απόψε εδώ να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, την 8η Μάρτη, όπως ξέρετε. Όπως ξέρετε επίσης, πριν από 109 χρόνια, με πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν, ορίστηκε η 8η Μάρτη να είναι Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, προς τιμήν των λαϊκών αγώνων που έκαναν οι γυναίκες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προχτές ανακάτευα κάτι χαρτιά στο σπίτι μου, βρήκα μια ομιλία του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων πριν από 30 χρόνια που δούλευα εκεί, ήταν για την ημέρα της γυναίκας και την ξαναδιάβασα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, σκέφτηκα ότι πέρασαν τόσα χρόνια, από το 1848 που πρωτόγιναν οι πρώτοι γυναικοί αγώνες, το 1958. Όλα αυτά τα χρόνια, πριν από 30 χρόνια που ήταν εκείνη η ομιλία, είδα ότι κάτι κοινό υπήρχε. Γιατί ενώ έγιναν τόσοι αγώνες, χύθηκε τόσο αίμα, κάτι έμεινε το ίδιο. Είμαστε τώρα στον 21ο αιώνα, που υπάρχουν τόσα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της επιστήμης, που θα μπορούσαν να είχαν κάνει τη ζωή μας άνετη, να ζούμε κι εμείς και τα παιδιά μας, όπως πρέπει να ζούμε. Κι όμως, εξακολουθούμε να μην έχουμε χρόνο, να μην φροντίζεται η μητρότητα. Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι σε μειονεκτικό επίπεδο με κάθε κρίση της οικονομίας. Οι πρώτες που πλήττονται είναι οι γυναίκες. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η βαρβαρότητα της γυναικείας ενεργείας, της μερικής απασχόλησης, της εργασίας χωρίς δικαιώματα. Η λέξη βαρβαρότητα δεν είναι πολύ βαριά για να την πούμε. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν, με τους αγώνες που έχουν γίνει, έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά δικαιώματα. Άσχετο που σιγά σιγά ξανατραβιούνται πίσω κάποια. Δεν είμαστε στο επίπεδο της βαρβαρότητας του 1800 τόσο. Παρ' όλα αυτά, η βαρβαρότητα άλλαξε πρόσωπο και παρουσιάζεται με πολύ μοντέρνους τρόπους. Έχουμε πρόσφατα παραδείγματα, έχουμε παραδείγματα εργοδοτών που επιβάλλουν να μην μείνουν έγκυες οι γυναίκες, γιατί τους στοιχίζει πολύ να συντηρούν μια έγκυο ή να συντηρούν μια γυναίκα η οποία έχει παιδιά, να αμείβουν μια γυναίκα που έχει παιδιά για την εργασία της. Είναι βάρβαρο αυτό που έχουν κάνει. Βλέπουμε κάποιους κολοσσούς, θα τα δείτε και στο βίντεο, που προτείνουν να καταψύξουν και τα ωράρια, να ελέγξουν ακόμα και τις γεννήσεις. Αυτή είναι η βαρβαρότητα των καιρών μας. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, το γυναικείο κίνημα πέρασε από διάφορα στάδια. Μερικές φορές ξέφυγε και από την πορεία του. Είχαμε γυναίκες που πίστευαν ότι όλα τα προβλήματα του γυναικείου ζητήματος αφορούν τη σχέση της γυναίκας με τον άντρα, γιατί οι άντρες είναι απέναντί μας. Είχαμε γυναίκες που πάλεψαν για να πετύχουν οι γυναίκες πολλά πράγματα, όπως τις σουφραζέτες που πάλεψαν για να πετύχουν τη γυναικεία ψήφο, αλλά κάπου ξέφευγαν από την ουσία του γυναικείου ζητήματος. Οι σουφραζέτες, για παράδειγμα, ενώ πάλευαν για να πετύχουν να ψηφίζουν οι γυναίκες, είχαν αφήσει παντελώς στην άκρη το ζήτημα των αγώνων που έκαναν οι εργάτριες για τα δικαιώματά τους. Εμείς, εάν αποδεχτούμε αυτό το πράγμα, ότι το γυναικείο ζήτημα δεν είναι ξεκομμένο από τους γενικούς δημοκρατικούς αγώνες των εργαζομένων, πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε, θα είναι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε την Παγκόσμια μέρα της γυναίκας. Και ο μόνος τρόπος επίσης να το κάνουμε αυτό είναι να συμμετέχουμε στους αγώνες μαζί με όλο το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, μέσα από το χώρο που βρίσκεται η καθεμιά, από τα σωματεία, από αγροτικούς συλλόγους, από φοιτητικούς συλλόγους, μαζί με το γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα. Δεν σας κουράσω άλλο.
Έχουμε την προβολή ενός ντοκιμαντέρ που είναι από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος. Είναι μικρό, είναι πολύ περιεκτικό και στη συνέχεια ο Ηλίας, ο επικεφαλής της Ελλαδικής Συσφύρωσης, θα κάνει μια παρέμβαση και θα παρουσιάσει και τις 10, πόσες, δεν ξέρω πόσες μαζεύτηκαν τελικά, γιατί κάποιες έχουν άλλες δουλειές, και τις 10 γυναίκες, πρώτες γυναίκες που θα συμμετέχουν στο ψηφοδελτίό μας. Ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ και απολαύστε εδώ.